ξέρουμε, έχει δει αποδέχτες, έχει χαρακτήσει την καρδιά σας και στην καρδιά ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Αγαπητοί γονείς, για εμάς ο παιδικός σταθμός δεν είναι απλά ένα μέρος που απλώς κάποιος πατάει το παιδί του. Είναι ένας χώρος εκπαίδευσης, ένα παράθυρο ανοιχτό από όπου το παιδί μου μαθαίνει να γνωρίσει τον κόσμο. Εδώ ξεκινά κανείς να μαθαίνει τον εαυτό του. Εδώ αποκτώνται οι πρώτες δεξιότητες. Μας λένε οι ειδικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη πως η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να είναι βιωματική. Εμείς στους παιδικούς σταθμούς των Άγιων Σιών απαντάμε με βιωματικά δρόμενα, θέατρο, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις στο αρχικό πάρκο. Τα παιδιά μας λένε πρέπει να μάθουν και να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον. Εμείς οργανώνουμε διατροφηδεύσεις και μάλιστα στην περιοχή μας που ξέρουμε πόσο ανάγκη έχει να βελτιώσει το περιβάλλον της. Ήδη 2 μήνες μετά γίνανε μικρά βασίλεια τα 700 δέντρα που φύτωσαν τα παιδιά μας. Μας λέτε επίσης ότι στην σχολική εκπαίδευση θα πρέπει η προσέγγιση να είναι όχι μόνο ομαδική αλλά και ατομική. Εμείς απαντάμε με το να εστιάσουμε στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Με παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ακόμα και θεατρικό παιδιού. Θέλουμε να έχουμε για τα παιδιά μας μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν συμβιβαζόμαστε. Κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Για εμάς η κρίση δεν είναι δικαιολογία. Ακριβώς επειδή έχουμε κρίση, θέλουμε τα παιδιά της πόλης μας να μην στεριζούν τίποτα. Στην πόλη αυτή, που στις περισσότερες οικογένειες ζουν άνθρωποι του μεροκάματου, θέλουμε οι γονείς να πηγαίνουν στη δουλειά σίγουροι πως τα παιδιά τους είναι ασφαλή και με την καλύτερη εκπαίδευση μπορούν να έρθουν. Γι' αυτό, σε αυτό που λέμε παιδεία, το ρολόι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Το δικό μας όραμα, το δικό μας προσωπικό στοιχείωμα είναι ένα. Να είμαστε καλύτεροι. Και πιστεύουμε, θα καταφέρουμε. Ήδη πετύχαμε πολλά. Ήδη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Μέρα με τη μέρα, με τη δική σας στήριξη, δεθήκαμε σε μια μεγάλη οικογένεια και τα καταφέραμε. Εμείς απαντήσαμε στην κρίση με σύγχρονες και δυνατόμενες εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά. Αγκαλιάσαμε όλα τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας χωρίς εξαιρέσεις. Φίλες και φίλοι, σήμερα η παρουσία σας εδώ επισφραγγίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει και στέλνει ένα βαθύ κοινωνικό μήνυμα πως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί για ένα κοινό σκοπό. Το πιο ιερό σκοπό από όλους, που δεν είναι άλλος από το μέλλον των παιδιών μας. Τίποτα δεν μπορεί να μας βγάλει έξω το στόχο μας. Ούτε οι λαϊκισμοί κάποιων, ούτε τα πολιτικά, ούτε οι μικροκομματισμοί. Όπως άλλωστε είδατε φέτος στις αιτήσεις της παιδικού σταθμούς, μοριοδοτήσαμε όλες τις επαναγραφές ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο τους με αξιοκρατία. Γιατί αγαπητοί φίλοι, αυτό που μετράει για μας είναι εσείς και τα παιδιά σας και τίποτα άλλο. Δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντί σας να προσφέρουμε στα παιδιά αυτού του τόπου την εκπαίδευση που σας αξίζει και να μπορούμε να συζητάμε με μάτια καθαρά χωρίς πιέσεις. Όσο για τα προβλήματα, σήμερα μέσα σε 3 χρόνια δεν ήσαμε τα πάντα. Τα χτυπήματα που δεχόμασταν ήταν και είναι καθημερινά. Το μνημόνιο, βλέπετε, προσπαθεί να διαλύσει κάθε είδος κοινωνικής προσφοράς της σχολείας. Βλέπετε σε άλλους δήμους και ακούτε εξαγγελίες για κλείσιμο εσωτερικών σταθμών και κοινωνικών δομών. Εμείς εδώ, σαν ο Ιδρύτσα του Δήμου Φιλής, διευρυνόμαστε σε όλους τους τομείς. Ο Δήμαρχός μας απαντάει στην κρίση με έργα και όχι με λόγια. Σύντομα ανοίγουν άλλοι 2 σταθμοί, ένα στο κέντρο που είναι η Μικελής από το 2001 και ένα στη Σοφιά που κι αυτός επίσης είναι η Μικελής από το 2008. Πετύχαμε με όρεξη και πολλή δουλειά πάρα πολλά και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Θέλω να ξέρετε ότι τα πράγματα σε αυτό το Δήμο άλλαξαν. Ότι τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Και εμείς
θα τα δίνουμε όλα για τα παιδιά. Η καλύτερη επένδυση για το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Ξέρω πως όλοι εσείς θα είστε δίπλα μας γιατί νιώθετε σιγουριά. Δεν σώσαμε τον κόσμο με κάποιο παρελθόν αυτή. Όμως νοικοκυρώσαμε το παρελθόν και στρώσαμε τον δρόμο για το μέλλον. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους μέσα από τη δουλειά μας. Αφήσαμε τις υπηρεσίες να λειτουργούν για το δημόσιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό των ενός σταθμών. Τους παιδαγωγούς, τις μαγείρισες, τις καθαρίστριες και φυσικά τη διευθύνεια και το γραφείο διοίκησης. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Τους ευχαριστώ γιατί αγκάλιασαν από την αρχή το όραμα και το μεράκι που ήταν σαν νέος άνθρωπος και με την αγάπη τους και την εμπειρία τους έδωσαν πολύτιμο στήριγμα στην προσπάθειά μας. Πραγματικά είμαστε συγγενείς σαν ολόσια που έχουμε τέτοιο προσωπικό στους παιδικούς αρμούς. Άκουσα για το τέλος τον άνθρωπο που προτιμά να είναι παρόν στα δύσκολα και να δίνει λύσεις και από την άλλη στις επιτυχίες και στις γιορτές να είναι ένας απλός θεατής. Δήμαρχε, κύριε Μπουραήμ, σε ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη στήριξη στο έργο μας. Με σένα στο τιμόνι του Δήμου καταφέραμε να δημιουργήσουμε περιπτώσεις σταθμούς πρότυπα. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε, ακόμα και σε τις εποχές αυτού του τόπου, τέτοιο έργο στους παιδικούς σταθμούς. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους και εμείς σήμερα ήδη ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη καλοκαιρινή γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Φιλής, κύριο Δημήτρη Μπουραή.